Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα. Για μία ακόμη φορά θα πάμε ως το Υπουργείο Υγείας, διότι οι υγειονομικοί εξακολουθούν να δίνουν σε καθημερινή βάση τον δικό τους αγώνα απέναντι στις υποχρεωτικότητες, ζητώντας βεβαίως να επιστρέψουν και πάλι στις δουλειές τους. Οι υγειονομικοί είναι αποφασισμένοι να το πάνε ως το τέλος, θα μου επιτρέψετε να πω αυτή την έκφραση. Αυτό προκύπτει από τα ρεπορτάζ τα καθημερινά που έχουμε εδώ στο κανάλι μας. Η Ελεύθερη Πένα είναι πολύ κοντά στον αγώνα που δίνουν οι υγειονομικοί από την πρώτη στιγμή. Έχουμε αυτή τη στιγμή αντιπρόσωπο της Ελεύθερης Πένας εκεί, στο Υπουργείο Υγείας. Είναι η συνεργάτης μας η Κατερίνα Μανιαδάκη, την οποία θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως. Μας έχει ετοιμάσει αρκετό ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Πράγματι, είμαι ακριβώς απέναντι από το Υπουργείο Υγείας. Είμαι εδώ από νωρίς το μεσημέρι. Ήμουν και χθες το απόγευμα. Ζητώ συγγνώμη για την όποια φασαρία. Είμαστε σε δρόμο που υπάρχει κίνηση. Ακούγεσαι μια χαρά. Ακούγεσαι μια χαρά. Από τις 3 μέχρι τις 5:30 υπάρχουν κάποιοι κανόνες που έχουν θέσει εδώ οι υγειονομικοί, ότι θα υπάρχει ησυχία, δεν θα φωνάζουν συνθήματα, δεν θα σφυρίζουν. Είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Ας πούμε ότι είναι το διάλειμμα, αν μπορώ να το πω έτσι. Υπάρχει παλμός, υπάρχει πάρα πολύ ενέργεια. Δεν υπάρχει συμμετοχή που αναμενόταν. Αυτό εκφράζουν οι περισσότεροι. Περιμέναν πιο πολύ συμμετοχή και από ανθρώπους που είναι υγειονομικοί και είναι σε αναστολή και από ανθρώπους που είτε είναι υγειονομικοί και θα μπορούσαν να στηρίξουν τους συναδέλφους τους, είτε από απλούς πολίτες. Παρόλα αυτά, υπάρχουν υγειονομικοί σε αναστολή οι οποίοι δεν συνδράμουν σε αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή, αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ που έχεις κάνει. Προκύπτει αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν για πρακτικούς λόγους να έρθουν και ενδεχομένως κάποιοι δεν το έχουν θέσει ως προτεραιότητα. Αυτή είναι η παράκληση και από τους περισσότερους, όπως θα δει ο κόσμος και από τα βίντεο, ζητούν ενίσχυση, ζητούν περισσότερη συμμετοχή για να ακουστούμε περισσότερο. Αυτό λένε. Αυτό που μπορώ να πω σε γενικές γραμμές για να έχει ο κόσμος μια ιδέα είναι ότι υπάρχει οργάνωση, υπάρχει βοήθεια μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονται εδώ, είτε όσον αφορά το να φέρουν τρόφιμα, νερά, ακόμη και αλκοόλ. Υπάρχει πάρα πολύ παλμός. Υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν στο βήμα και ξεκινούν με συνθήματα και ακολουθούν όλοι και αυτό μεταφέρεται και αυτό ακούγεται. Όχι μόνο στο Υπουργείο, αλλά ακούγεται στην ευρύτερη περιοχή. Φαντάσου τι θα γινόταν αν υπήρχε μεγαλύτερη συμμετοχή, λοιπόν. Και από ό,τι ακούγεται θα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή. Οι άνθρωποι είναι αισιόδοξοι ότι θα υπάρχουν και άλλοι που θα ενισχύσουν τον αγώνα τους. Τα μεσημέρια, όπως σου είπα, υπάρχει μία παύση, ένα διάλειμμα. Το απόγευμα ξανασυγκεντρώνονται άνθρωποι. Μπορώ να σου πω χοντρικά ότι ήταν, νομίζω, γύρω στα 200 άτομα το μεσημέρι εδώ. Αλλάζουν βάρδιες, έχουν οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι ίδιοι όλες τις ώρες της ημέρας. Υπάρχουν άνθρωποι που μένουν εδώ, δεν έχουν κατασκηνώσει, όμως περνούν τη νύχτα εδώ. Όρθιοι. Και αυτά είναι κυλιόμενα. Όρθιοι, έτσι. Δεν κοιμούνται. Είτε κάθονται, είτε είναι όρθιοι, είτε είναι... Στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Κάνουν παρέες μεταξύ τους και υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον και απλά περιμένουν, όπως είπα, την ενίσχυση από ανθρώπους που μπορούν να το κάνουν και είναι στην Αττική. Κατανοητό. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από τις δηλώσεις που έχω δει των υγειονομικών που μιλάνε on camera στην Ελεύθερη Πένα, είναι αποφασισμένοι να το πάνε ως το τέλος, όπως είπα πριν. Δεν θα φύγουν, δηλαδή, δεν έχουν ημερομηνία λήξης οι διαδηλώσεις αυτές που γίνονται εκεί. Ισχύει αυτό πράγματι, ενώ αρχικά είχαν πει ότι σήμερα Παρασκευή 18 του μήνα θα ήταν η τελευταία ημέρα. Η διαμαρτυρία γίνεται επαόριστον. Δεν το βάζουν κάτω, δεν θα σταματήσουν αν δεν υπάρξουν εξελίξεις στα αιτήματά τους. Και μάλιστα, όπως είπα και πριν, οργανώνονται ακόμα και για να έρχονται λεωφορεία από την επαρχία. Δεν ξέρουμε σε τι βαθμό μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά οι υγειονομικοί με χρήματα των ταμείων τους προσπαθούν να ενισχύσουν ανθρώπους ώστε να έρθουν και αυτοί που δυσκολεύονται να δώσουν το παρόν και να συνεχιστεί ο αγώνας μέχρι να επιτύχουν τους στόχους τους. Μια τελευταία ερώτηση να κάνω πριν δούμε το ρεπορτάζ, για να πάρει και ο κόσμος μία γεύση.
Υπήρξε κάποια ανταπόκριση από το Υπουργείο Υγείας στο διάστημα που είσαι εσύ εκεί? Μίλησε κάποιος από το Υπουργείο Υγείας του συγκεντρωμένους απ' έξω? Έγινε κάποια κίνηση? Δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση. Κατανοητό. Δεν Ωραία. Έχω δυστυχώς κάποια τέτοια ενημέρωση. Μάλιστα. Λοιπόν, Καταρίνα, να σε ευχαριστήσω. Πάμε τώρα να δούμε τι σου είπαν νωρίτερα οι υγειονομικοί από όλη την Ελλάδα. Εμείς θα τηρήσουμε τον λόγο μας και θα μείνουμε εδώ μέχρι να δικαιωθούμε. Εύχομαι, ελπίζω και παρακαλώ πολύ τον κόσμο να τηρήσει και αυτό το δικό του λόγο και να είναι δίπλα μας, κοντά μας, υποστηρίζοντας και αυτοί τους υγειονομικούς. Εδώ Υπουργείο Υγείας. Εδώ Υπουργείο Υγείας. Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι υγειονομικοί καλούν όλους τους συναδέλφους μας, εμβολιασμένους και μη, να έρθουν μαζί μας, να παλέψουν έξω από το Υπουργείο Υγείας. Βρισκόμαστε εδώ και 5 μέρες, νύχτα μέρα, για να παλέψουμε για τα αυτονόητα. Πρέπει να γίνει σύνθημά μας. Κινδυνεύει το ΕΣΥ, τον γκρεμίζουν. Δεν έχει να κάνει είτε είμαστε εμβολιασμένοι είτε όχι. Αυτή η κυβέρνηση γκρεμίζει το ΕΣΥ. Συνάδελφοι, μαζευτείτε από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να ελευθερώσουμε το ΕΣΥ. Δωρεάν δημόσια υγεία για όλους. Τα Χανιά είναι εδώ, έχουν δώσει το παρόν. Όλες οι πόλεις Ελλάδος είναι εδώ. Ελάτε, συνάδελφοι, όλοι μαζί στον αγώνα. Είμαι υγειονομικός σε αναστολή καθηκόντων από την 1η Σεπτεμβρίου. Είμαστε 6 μήνες στον δρόμο. Εδώ μπροστά στο Υπουργείο Υγείας είμαστε από τη Δευτέρα. Νύχτα και μέρα. Σας καλούμε να συνταχθείτε όλοι μαζί μας. Σας έχουμε ανάγκη. Ελάτε εδώ μαζί μας. Δεν υπάρχει... Πρέπει να βγούμε από το φόβο. Υγειονομική αναστολή και εμείς από το Αίγιο και την περιοχή της Ακράτας. Νοσοκομείο Αιγίου, Κέντρο Υγείας Αιγίου, Κέντρο Υγείας Ακράτας. Περίπου 20 σε αριθμό. Παραμένουμε σε αναστολή, δεν υποχωρούμε, ήρθαμε να συμπράξουμε και εμείς τον αγώνα εδώ όλων των υγειονομικών. Δεν θα φύγουμε από εδώ. Σήμερα πρώτη μέρα, θα ξανάρθουμε, δεν θα υποχωρήσουμε, μη σου πω και θα σου βλύσουμε. Ονομάζομαι Σιδεράς Κωνσταντίνος, έρχομαι από τη Βόρεια Ελλάδα, εκπροσωπώ το νοσοκομείο της Νάουσας και της Βέρειας, είμαι συντονιστής στο νοσοκομείο της Νάουσας. Είμαι, θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο και προνομιούχο που βρίσκομαι εδώ μπροστά όλη την εβδομάδα με αυτούς τους εξαίρετους και αξιαγάπητους συνάδελφούς μου. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος, ο αγώνας μας είναι αληθινός. Αισθάνομαι ότι κάθε μέρα που περνάει ο παλμός μεγαλώνει και νιώθω ότι πλέον η δράση μας λειτουργεί σαν μία θηλιά που μέρα με την ημέρα θα πνίγει και θα σφίγγει τον κλειό γύρω από την κυβέρνηση, ώστε να ανατραπεί αυτή η φασιστοειδής τροπολογία που έχει ψηφιστεί για να είμαστε εμείς σε αναστολή κατά παρέκκληση του συντάγματος. Καλό όσους μπορούν και όσους έχουν τη δυνατότητα να έρθουν εδώ έστω και 1 και 2 ώρες να συμπαρασταθούν τον αγώνα που κάνουμε. Πιστεύω και ακράδαντα το πιστεύω αυτό το πράγμα ότι θα δικαιωθούμε πλήρως. Ονομάζομαι Ανδρονίκη Παλάσκα, είμαι ψυχοθεραπεύτρια από την Καρδίτσα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ καταρχήν σε όλο τον κόσμο που μας βοήθησε όλο αυτό το διάστημα που είμαστε σε αναστολή. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου που βρίσκομαι τώρα εδώ, ανάμεσα σε τόσο ξεχωριστούς ανθρώπους, τόσο γενναίους ανθρώπους. Και θέλω να στείλω και μία έκκληση σε όλους τους Έλληνες να έρθουν και να βοηθήσουν στον αγώνα μας, γιατί είναι αγώνας για την ελευθερία μας. Πρώτα και πάνω απ' όλα. Αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.